Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δένδια, είπα ότι χρησιμοποιώ και προσέχω τουλάχιστον και προσπαθώ να χρησιμοποιώ κάθε λέξη που να έχει το πραγματικό νόημα. Και μίλησα ότι οι αλλαγές οι οποίες έγιναν για λόγους ορθής νομοθέτησης. Δεν έγιναν για λόγους αλλαγής των συμφωνηθέντων, δεν έγιναν για κανένα άλλο λόγο. Σας καλώ λοιπόν και σας και όλα τα άλλα κόμματα να σταματήσετε αυτή τη σπέκουλα, γιατί έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε αν υπάρχει ζήτημα ορθής νομοθέτησης ή όχι. Νομικοί είστε, έγκυροι είστε, μπορείτε να έχετε άποψη και να μην σπεκουλάρετε στο αν η κυβέρνηση είναι συνεπής ή δεν είναι με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τα συμφωνηθέντα. Και για το αν μία επιστολή την εκθέτει ή την εξευτελίζει, όπως λέει ο κύριος Λοβέρδος, πάρτε θέση σε αυτό, κύριε Λοβέρδο. Με ποια μεριά είστε? Με τη μεριά της ορθής νομοθέτησης? Με τη μεριά της ορθής νομοθέτησης? Ή με τη μεριά... μιας άποψης σεβαστής, αλλά η οποία δεν μπορεί να διεκδικεί ισχύ υπέρτερη του κοινοβουλίου. Όπως λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Όταν μία διάταξη, αυτή η περίφημη διάταξη του άρθρου 5, ήταν τόσο γενική που δεν είχε κανένα προσδιορισμό τι καταργείται, δεν έπρεπε η κυβέρνηση εκεί να επισημάνει ότι αυτό δεν μπορεί να είναι καλή νομοθέτηση? Αυτό έκανε, κύριε Μανιάτη, αυτό έκανε η κυβέρνηση. Ηρεμήστε. Αυτό έκανε. Λοιπόν, ας περιτεύουν οι αντιπολιτευτικές κορώνες, διότι πράγματι εγώ δεν θέλω να μπω στα ολισθηρά πεδία να κρίνω συμπεριφορές εταιριών, κρατών, οτιδήποτε κλπ. Και δεν πρέπει. Και πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι σε σχέση με αυτό. Και χθες και σήμερα διακήρυξα ότι σταθερή κατεύθυνση της χώρας μας και της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και αυτήν την κατεύθυνση υπηρετεί και το επικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Πεκίνο και στη Σαγκάη. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Αλλά μην καλείτε την κυβέρνηση με τερτύπια τέτοιου είδους να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ζήτημα ορθής νομοθέτησης είναι και αν υπάρχουν παρερμηνίες θα διορθωθούν. Επομένως, εγώ δεν έχω, κύριε Πρόεδρε, καμιά αντίρρηση από την δική μου την πλευρά να υπάρξει μια διακοπή της συνεδρίας εάν κρίνει το σώμα ότι πράγματι είναι αυτό. Αλλά δεν αποφασίζω εγώ, όπως το είπατε κι εσείς. Σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει, κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Ηρεμήστε. Σε κάθε περίπτωση. Ηρεμήστε. Παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει σε αυτό το σύντομο χρόνο του κατεπήγοντος να δοθεί στο σώμα η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις και να ψηφίσουμε με τα λόγου γνώσεως. Γιατί είναι μια σημαντική συμφωνία. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Μας ενδιαφέρει να ψηφίσουμε με τα λόγου γνώσεως, γιατί είναι μια σημαντική συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά που αν αλλάξουν θα αλλάξουν δεν επηρεάζουν το σύνολο του κυρωτικού νόμου και τη σύμβαση παραχώρησης. Πρόκειται για μια σειρά επιμέρους ζητημάτων. Αλλά αν επιμένει το σώμα ότι έχει ανασφάλεια για το ποιο κείμενο τελικά καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει, κατά παραχώρηση θα το έλεγα, δεν έχω αντίρρηση. Πριν κλείσω τη συνεδρία, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε χοντρικά πότε θα είναι οι νομοτεχνικές βελτιώσεις έτοιμες?
Νομίζω ότι ήδη εγώ πριν μπω στην αίθουσα είχα δρομολογήσει την διαδικασία και από χθες το βράδυ. Τώρα δεν είμαι ενήμερος σε ποιο σημείο βρίσκεται. Πρέπει να πάω να μάθω. Ελπίζω μία, δύο...